Εξέλιξη είναι μήνα. Οι έρευνες, οι αρχές σαρώνουν ολόκληρο το νησί. Και το νησί ενισχύεται συνεχώς από αστυνομικούς και από πυροσβέστες που παίρνουν μέρος στην μεγάλη αυτή επιχείρηση για τον εντοπισμό του γνωστού παρουσιαστή του BBC. Να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε δίνουν κατάθεση στο κλιμάκιο των αστυνομικών της ασφάλειας Ρόδου που έφτασε στο νησί. Τόσο το φιλικό του ζευγάρι όσο και η σύζυγός του δίνουν εκεί όλες τις λεπτομέρειες για το πότε τον είδαν τελευταία φορά, τι ακριβώς έγινε στην παραλία εκείνη όταν ο ίδιος τους είπε ότι θα επιστρέψω μόνος μου στο σπίτι. Πώς κινήθηκαν τις επόμενες ώρες για να δώσουν όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή του και τα σημεία που θα πρέπει να ψάξουν οι αστυνομικοί να τον βρουν. Να σας πω ότι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ντρόουν, ελικόπτερο, πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, καθώς επίσης και το λιμενικό, ψάχνουν σπιθαμί προς σπιθαμί όλα τα σημεία, όλη τη διαδρομή την οποία ενδεχομένως να ακολούθησε για να επιστρέψει στο σπίτι. Ενώ πρέπει να σας πω ότι ερευνάται και μία μαρτυρία ότι τον είδαν σε ένα συγκεκριμένο σημείο να επιβιβάζεται ματίνα σε ένα λεωφορείο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί να εντοπίσουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που να πιστοποιεί τη συγκεκριμένη μαρτυρία και ότι πράγματι ο άνθρωπος ήταν σε εκείνο το σημείο και πήρε το λεωφορείο για να επιστρέψει πάλι στο σπίτι. Ενώ όπως καταλαβαίνετε, υλικό από κάμερες ασφαλείας αναζητούν σε όλο το νησί. Τώρα, δεν τους βοηθά το γεγονός τους αστυνομικούς ότι κανένας δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο. Όταν έφυγαν το πρωί από το σπίτι για να τους πάει ένα θαλάσσιο ταξί σε αυτή την παραλία, λένε ότι δεν είχαν πάρει μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα. Άρα δεν έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν, λένε οι αρχές, το στίγμα από το κινητό τηλέφωνο του παρουσιαστή του BBC. Να θυμίσω μόνο λίγο για την ιστορία ότι τους μετέφερε εκεί το θαλάσσιο ταξί. Ο ίδιος είπε μετά στην σύζυγό του και στους φίλους του ότι είχε βαρεθεί και ήθελε να επιστρέψει πάλι στο σπίτι. Τους υπέδειξε κάποια συγκεκριμένη διαδρομή που θα έκανε για να γυρίσει στο σπίτι. Από αυτή τη διαδρομή, όσο έψαξαν τουλάχιστον οι αστυνομικοί, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του και συνεχίζουν τώρα ψάχνοντας άλλες πιθανές διαδρομές που ενδεχομένως να ακολούθησε. Να ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτό το θρίλερ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα Καραμήτρου.